Κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας, θέλω να σας ρωτήσω, είμαστε ήδη στις 4 τροπολογίες. Υπάρχει η πρόθεση να ακολουθήσουν και άλλες. Ανησυχούμε γιατί στα καλοκαιρινά νομοσχέδια υπάρχει μεγάλος νομοθετικός ίστρος συνήθως. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε χάσει και το μέτρημα. Είναι, αν δεν έχουμε χάσει το μέτρημα, είναι η 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία που έρχεται προς ενσωμάτωση για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όταν συζητούσαμε την προηγούμενη οδηγία, γνωρίζουμε και συζητούσαμε ότι τότε θα έρχεται και 7η και δεν ξέρουμε και τι ακόμα έπεται για την αντιμετώπιση του λεγόμενου, για το λεγόμενο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και φυσικά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν πέρασε καν χρόνος που με επισπεύδοντα το Υπουργείο Οικονομικών τότε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε προς ενσωμάτωση την προηγούμενη με ανάλογο περιεχόμενο οδηγία, με το νόμο 4734 του 2020, που τροποποιούσε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, που κι αυτός ενσωμάτωνε προηγούμενη ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως, ο έλεγχος των παράνομων διαδρομών του χρήματος παραμένει πάντα σε βαθιά σκοτάδια. Πόσες φορές εξυγχρονίστηκε και τροποποιήθηκε η σχετική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια? Ποια τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων που παίρνετε όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα? Στο πλαίσιο της οικοδόμησης του γνωστού αντιδραστικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, πάρθηκαν μέτρα όπως η δίμευση της περιουσίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, συστάθηκε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων. Όλα αυτά τα χρόνια για την αντιμετώπιση του φαινομένου υπήρξε δραστηριοποίηση μια σειρά διακρατικών οργάνων, ενισχύθηκε η διακρατική συνεργασία διοκτικών αρχών με διασύνδεση των συστημάτων παρακολούθησης και ανταλλαγής πληροφοριών. Γιατί λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα? Γιατί τα όποια μέτρα νομοθετούνται πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι κρίνονται στην πράξη ανεπαρκή για την καταπολέμηση των διαδρομών του μαύρου χρήματος? Διότι τέτοιου είδους φαινόμενα τροφοδοτούνται ακριβώς από την ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, την νόμιμη κατά τα άλλα λειτουργία. Είναι γέννημα θρέμα του αδυσόπιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους, της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, του κυνηγητού για το μέγιστο ποσοστό κέρδους. Γι' αυτό όλα αυτά τα φαινόμενα όχι μόνο δεν μπορούν να καταπολεμηθούν, αλλά ούτε καν να ελεγχθούν. Γιατί φύονται μέσα σε όλα αυτά που όλοι εσείς θεωρείτε νόμιμη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Όταν το σύστημα αυτό, για παράδειγμα, θεωρεί νόμιμη τη λειτουργία των offshore εταιριών, των φορολογικών παραδείσων, όχι μόνο στις τρίτες υψηλού κινδύνου όπως τις χαρακτηρίζεται χώρες, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες που κατά καιρούς έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος? Είναι και εκεί σκοτεινός ο χώρος που δεν μπορείτε να ελέγξετε τις διαδρομές τους? Η δημιουργία των όποιων ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί μεν κάποιες φορές να βγάζει στην επιφάνεια ορισμένες περιπτώσεις διαφθοράς, στο πλαίσιο βέβαια και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, όμως ακόμα και αν το θέλατε, δεν μπορεί να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα, γιατί παραμένει αλόβητη η ρίζα από τα γενά. Γιατί κυριαρχεί η ελεύθερη καπιταλιστική αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, στο όνομα της οποίας όλοι σας πίνετε νερό. Γι' αυτό και κάθε τέτοια προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς και της οργανωμένης οικονομικής εγκληματικής δραστηριότητας είναι υποκριτική και σε κάθε περίπτωση αναποτελεσματική και αντιφατική σε σχέση με το στόχο της, αν δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες της. Αν δεν αντιμετωπιστεί στη ρίζα του το κακό, τότε θα συνεχίσει να ανακυκλώνεται και θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τους όποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Τελικά, αυτό που επιτυγχάνεται ή επιχειρείται τουλάχιστον, είναι να ξεπληθεί μέσα από τους φανταχτερούς τίτλους και τους μεγαλεπίβολους στόχους των διαφόρων αυτών ευρωενωσιακών οδηγιών και των αντίστοιχων ελληνικών νομοθετημάτων, αυτή ακριβώς η λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, που σε τελική ανάλυση δεν δυσκολεύεται να δώσει και περίβλημα νομιμότητας σε αυτή τη διαφθορά.
Είναι γνωστές και όχι λιγοστές οι φωτογραφικές νομοθετικές διατάξεις υπέρ τμήματων του κεφαλαίου, οι οποίες συνεχώς διευρύνονται και όχι μόνο στη χώρα μας. Η πρόσφατη, για παράδειγμα, προκλητική ασυλία των τραπεζικών στελεχών για τα θαλασσοδάνεια είναι ένα μικρό μονοδείγμα της πλούσιας ανάλογης εμπειρίας που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστική και στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ενδεικτικό ότι και σε αυτή την τροπολογία χαρίζονται στους ιδιοκτήτες μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης οι τόχοι και προσαυξήσεις από τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από τις παράνομες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ακόμα και αυτά τα κατά τα άλλα παράνομες ενέργειες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έρχονται και νομιμοποιούνται με σειρά ρυθμίσεων όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο αυτό. Είναι αλήθεια απαραίτητη η ανάπτυξη νέων άπιαστων τεχνολογικών μεθόδων φοροδιαφυγής όταν, για παράδειγμα, το εφοπλιστικό και όχι μόνο κεφάλαιο απολαμβάνει τόσο μεγάλες φοροαπαλλαγές, ντυμένες μάλιστα με το μανδύα της συνταγματικής νομιμότητας, που καθιστούν τελικά περιττή την κάθε συγκάλυψη? Αυτές οι φοροαπαλλαγές δισεκατομμυρίων τους επιτρέπουν να χρηματοδοτούν πολλές φορές σοβαρότατες αλλά και ιδιαίτερα επικερδείς εγκληματικές δραστηριότητες όπως το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και άλλων, αυτά δηλαδή που περιγράφουν ως βασικά αδικήματα στο νομοσχέδιο. Μας προβληματίζει, αλήθεια, με ποια ακριβώς κριτήρια διαχωρίζετε εσείς τα έσοδα, την πηγή των εσόδων σε νόμιμη και παράνομη δραστηριότητα? Είναι ή δεν είναι νόμιμα για σας τα αμύθιτα κέρδη που βγάζουν οι εφοπλιστές στην πλάτη των αυτεργατών σε συνδυασμό με όλες αυτές τις νόμιμες κατά τα άλλα φοροαπαλλαγές που τους έχετε δώσει κατά καιρούς? Είναι γνωστό της πάση ότι στο σύστημά σας δεν υπάρχουν συνικά τείχη που να χωρίζουν τα επιχειρηματικά κέρδη ή έσοδα, όπως τα λέτε, σε παράνομα και νόμιμα? Ή μήπως δεν έχουν φτάσει στα δικά σας αυτιά ονόματα διάφορων μεγαλοσχημόνων που ξεκίνησαν την καριέρα τους με λαθρεμπόριο, το οποίο και εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν παράλληλα με τις νόμιμες δραστηριότητές τους? Συγκαταλέγονται σε αυτούς και διάφοροι ευπρόσωποι κατά τα άλλα επιχειρηματίες, συνομιλητές και όχι μόνο πολλές φορές, με υπουργούς και κυβερνήσεις, που κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι παράλληλα με τις νόμιμες business τους κάνουν και τις λεγόμενες παράνομες. Εμείς δεν έχουμε καμιά αυταπάτη πως το αυξημένο ποσοστό κέρδους που υπόσχεται η παράνομη οικονομική δραστηριότητα θα αποτελεί πάντα ένα επιπλέον κίνητρο για τέτοιες επενδύσεις σε ένα σύστημα που μοναδικό θεό του έχει την υπερσυσσόρευση των κερδών για τους λίγους και φτώχεια για τους πολλούς. Όμως, εμείς καλούμε να αναρωτηθεί κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος: ευθύνεται ή όχι η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο όλοι σας υπερασπίζεστε, για την άνθηση κάθε είδους επικερδούς εγκληματικής δραστηριότητας? Δεν χρειάζεται δε και πολλή σκέψη για να συνειδητοποιήσει κανείς πως το εμπόριο των ναρκωτικών, η δωροδοκία και δωροληψία για την αλλίωση των αποτελεσμάτων των αθλητικών αγώνων σε έναν πλήρως εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, η εμπορία ανθρώπων, η δωροδοκία πολιτικών και τα υπόλοιπα αδικήματα στα οποία αναφέρεται το νομοσχέδιο εποάζονται, γεννιούνται και αναπτύσσονται στο έδαφος των αρχών του δικού σας αυτού συστήματος. Σε ένα σύστημα που βασίζεται στις αρχές του ανταγωνισμού, στις αρχές της εμπορευματοποίησης κάθε δραστηριότητας, κάθε ανάγκης του ανθρώπου με μόνο σκοπό το κέρδος. Στο νομοσχέδιο σας λέτε ότι θα χτυπήσετε τα παράνομα έσοδα από τη μαστροπία, την πορνογραφία κατά των ανηλίκων και άλλα τέτοια απαράδεκτα εγκλήματα. Ποιος όμως ευθύνεται που έχει καταντήσει εμπόρευμα ακόμα και το ανθρώπινο σώμα, αν όχι αυτό το σύστημά σας? Μιλάτε για τα εγκλήματα περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ίδια στιγμή φυσικά που ακόμα και ο πολιτισμός έχει καταντήσει πεδίο μεγάλης κερδοφορίας. Για να μην θυμηθούμε τα σώα που στήσατε με τους κλεμμένους πίνακες, που βέβαια δεν μπορούν να κρύψουν αυτά τα κίνητρα που δημιουργούνται για την αρχαιοκαπηλεία.
Και η βασική αιτία της διαφθοράς βρίσκεται στην ίδια τη φύση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, στη ζωτική ανάγκη τους να επιδιώκουν με κάθε τρόπο το κέρδος. Πηγή επομένως της διαφθοράς είναι ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός, η ανάγκη του κεφαλαίου για κερδοφορία. Ξέρετε, οι μίζες των εκατομμυρίων δεν έχουν μόνο αποδέκτες, πολιτικούς, στελέχη του κρατικού μηχανισμού κλπ. Έχουν και αποστολής. Τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο που παράγουν αυτές τις μίζες. Οι επιχειρήσεις που απαιτούν κέρδος και οι μίζες και η διαφθορά αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους. Γι' αυτό άλλωστε και οι όποιες απόπειρες διαφάνειας περιέχουν πάντοτε παράθυρα ώστε να μην θίγονται τα πραγματικά μεγάλα συμφέροντα. Αν λοιπόν πράγματι θέλετε να ελέγξετε τις σκοτεινές διαδρομές του χρήματος, γιατί δεν ονομαστικοποιείτε όλες χωρίς εξαιρέσεις τις μετοχές όπως έχει κατ' επανάληψη προτείνει το ΚΚΕ. Εκεί που σας πιάνει πρεμούρα για τη διαφάνεια είναι όταν πρόκειται να καταγράψετε τα μητρώα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους όμως κρατάτε πυκνό το πέπλο της ανωνυμίας, τους κλειστούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες, τους ανθυρούς φορολογικούς παραδείσους. Γι' αυτό και τα όποια μέτρα παίρνετε δεν είναι παρά το φύλλο σικής, το μακιγιάρισμα του καπιταλιστικού συστήματος. Υπάρχει όμως και μια άλλη, σοβαρότερη ίσως πτυχή του νομοσχεδίου. Η σύνδεση αυτού και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών που δημιουργούνται με το περιβόητο αυτό θέμα της τρομοκρατίας, με τον οποίο ντύνονται μια σειρά αντιδραστικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας έννοιας που γίνεται λάστιχο στα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαρακτηριστικότερες τις τελευταίες διατυπώσεις για την επικινδυνότητα των λαϊκών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας, ανοίγοντας έτσι πολύ επικίνδυνους δρόμους. Από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής έχετε διαμορφώσει ένα εφιαλτικό νομικό πλαίσιο που κατά το δοκούν μπορεί να αξιοποιείται και ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα για την περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, ποινικοποιώντας ακόμα και την πρόθεση τέλεσης ή τους εικαζόμενους σκοπούς χρηματοδότησης τρομοκρατικών πράξεων, όταν ως τέτοια στα κοιτάπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυποποιούνται κάθε μορφής ριζοσπαστική σκέψη. Μάλιστα, η τροποποίηση της διατύπωσης του άρθρου 5 του νομοσχεδίου διευρύνει την έννοια της αξιόπινης υποστήριξης της τρομοκρατίας, αφού διαχωρίζει και ποινικοποιεί αυτή ως ξεχωριστή περίπτωση από τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, ποινικοποιεί δηλαδή άλλες μορφές υποστήριξης όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 187α και β του ποινικού κώδικα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναρωτιόμαστε η υλική έκφραση αλληλεγγύης από ένα σωματείο, για παράδειγμα, προς το λαό της Παλαιστίνης που χαρακτηρίζεται από τους δολοφόνους συμμάχους σας του Ισραήλ ως τρομοκράτες ή άλλα λαϊκά κινήματα που βαφτίζονται έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στη διάλυση νομικού προσώπου με βάση τις διοικητικές κυρώσεις που εισάγονται στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου. Με αυτόν τον τρόπο μένει ορθά ανοιχτή η πόρτα για να ενταχθούν στον όρο τρομοκρατία και μορφές πάλης που επιλέγει το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα με σοβαρές συνέπειες για τις λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα. Μέσα μάλιστα από μια συνεχή διεύρυνση για τα αδικήματα αυτά και των ειδικών ανακριτικών πράξεων και μεθόδων που παραβιάζουν βάναυσα θεμελιώδεις δικονομικές προστατευτικές αρχές. Οι ρυθμίσεις λοιπόν του παρόντος νομοσχεδίου όχι μόνο δεν μπορούν να αγγίξουν τις παράνομες δραστηριότητες και διαδρομές του μαύρου χρήματος όπως ευαγγελίζονται, πόσο μάλλον τις ρίζες αυτών των φαινομένων, τις οποίες ισχυρίζονται ότι επιχειρούν να καταπολεμήσουν. Αλλά με τον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται, αποδεικνύονται τελικά χρήσιμες μόνο για να εξυπηρετούν άλλες, ομολογημένες και μη στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων βέβαια των αστικών κυβερνήσεων. Αποδεικνύονται δηλαδή αποτελεσματικές μόνο για τη μεγαλύτερη καταστολή και περιορισμό των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αυτό που εξάλλου εξυπηρετείται δεν είναι στην πραγματικότητα η διαφάνεια, αλλά τα ανταγωνιστικά συμφέροντα που πολλαπλασιάζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο.
Άλλωστε, αυτά τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι που κατά καιρούς έχουν υπαγορεύσει και τη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και τη στήριξη διάφορων τρομοκρατικών οργανώσεων. Όλα αυτά λοιπόν, τα απαράδεκτα φαινόμενα, όπως είναι για παράδειγμα η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που είναι σύμφυτα με τον τρόπο οργάνωσης της καπιταλιστικής οικονομίας, δεν παίρνουν διορθώσεις σε μια τέτοια οικονομία που είναι οργανωμένη με βάση το κέρδος. Εξαλείφονται μόνο σε μια κοινωνία που ο παραγόμενος πλούτος αποτελεί κοινωνική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τον ίδιο τον εργατικό έλεγχο που ασκούν οι ίδιοι οι παραγωγοί του. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και τα άρθρα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τέλος, σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, θεωρούμε ότι είναι μια αποσπασματική και γι' αυτό ανεπαρκής προσπάθεια να ρυθμιστούν ζητήματα καθυστερήσεων στη διοικητική δικαιοσύνη. Φυσικά, μπορεί πράγματι να διευκολύνει τους διαδίκους η μεταφορά της ειδικίας ορισμένων διοικητικών υποθέσεων από την Αθήνα στα δικαστήρια της περιφέρειας, όμως είναι προφανές ότι όποιες αλλαγές σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να σχεδιάζονται με μοναδικό κριτήριο τη ροή των υποθέσεων. Ούτε βέβαια οι απαράδεικτες καθυστερήσεις που μαστίζουν χωρίς υπερβολή τη διοικητική δίκη μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατελάχιστη αύξηση οργανικών θέσεων και μάλιστα στις υψηλότερες βαθμίδες της διοικητικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό τοποθετούμαστε με το παρόν στα συγκεκριμένα άρθρα. Ευχαριστώ.